God's plan. I hold back sometimes I won't. Yeah. I feel good. Σταματάμε Γιώργο, ψηλά το κεφάλι, πάσα. Σταματάμε ψηλά το κεφάλι. Εδώ θα βγάλουμε να το θυμηθείτε παίχτη. Θα παίζει για πρώτη φορά στα χρονικά σε αλφα εθνική. Από το Δεδροπότα. Λίγα πράγματα για σένα. Ποιος είσαι και τι κάνεις αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι ο Μπατιάς ο Παναγιώτης και είμαι πρόεδρος της Αστραπής Δεδροποτάμου. Μια ομάδα από το 1976, με μεγάλο όνομα. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία δύο χρόνια και έχουμε αλλάξει και την κατάσταση γενικά στα γήπεδα. Δεν θέλουμε πια βία. Και δεν χρειάζεται πια να φοβούνται ομάδες να έρχονται εδώ πέρα. Ήδη το τελευταίο χρόνο που πρόπερση που ήμουν πρόεδρος, όλες οι ομάδες θέλαν πια να παίζουν μαζί μας. Για πρώτη φορά στα χρονικά, όλος αυτός ο ξένος κόσμος αγκάλιασε την Αστραπή και ερχόταν στα γήπεδα, γιατί είδαν μια άλλη Αστραπή, χωρίς βία. Και γι' αυτό να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο αυτούς που με στηρίξανε, στην αλφα κατηγορία, και όλοι αυτοί με βάλανε και είμαι στη διοίκηση της ΕΠΣΗΜΗΣ Μακεδονίας για πρώτη φορά. ΡΟΜ είναι στο Συμβούλιο της ΕΠΣΗΜΗΣ. Εμείς αυτό θα το κρατήσουμε και θέλουμε να αλλάξουμε χαρακτήρα, να μην λένε πάμε στο Δεδροπόταμο και να φοβούνται να έρθουν. Εμείς θέλουμε ο καλύτερος να κερδίζει. Η Αστραπή ποτέ δεν είχε ακαδημία συστηματικά. Είχα κάνει εγώ πριν 5 χρόνια 6, αλλά δεν πέτυχε. Αλλά τώρα που έχουμε το ΓΔΑΠ πρωταθλητές ενδράσεις και τη Ρωμανισέζη που μπορούν να μας στηρίξουν στις δραστηριότητες μας, έχουμε για πρώτη φορά κόσμο δίπλα μας να μπορέσουμε να κάνουμε το έργο μας. Ήδη δεν κάνουμε μόνο αυτά τα πράγματα, αλλά μπορούμε και βοηθάμε ανθρώπους που έχουν όντως ανάγκη. Μες στο Δεδροπόταμο και καταφέραμε μαζί με το Πρωταθλητές Ενδράσεις και Ρωμανή Σέζη και Αστραπή Δεδροποτάμου, ήδη ξεκινήσαμε ένα σπίτι που έχουν προβλήματα και υγείας και οικονομικό. Μπορέσαμε να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι μέσα από αυτά, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό ήταν η αρχή μας. Όπου θα δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα σοβαρό, οι πρωταθλητές στην δράση, οι Ρωμανοί Σέζη και Αστραπή Δεδροποτάμου, θα είναι δίπλα στους πολίτες μας, μέσα στην γειτονιά μας. Και ό,τι μπορούμε, θα προσφέρουμε.